Να συνδεθούμε τηλεφωνικά τώρα με τον προϊστάμενο του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της αστυνομικής, Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τον κύριο Σταύρο Κουτουλογέννη, αστυνόμο Β. Κύριε Κουτουλογέννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σεργιόπουλε. Να είστε καλά. Πάντα οι δράσεις της ελληνικής αστυνομίας για την οδική ασφάλεια συνεχίζονται. Έχουμε παραλάβει και τα σποτ. Παίζουν στην prime time ζώνη. Κανονικά τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή και στο παράθυρο που είναι ακριβώς δίπλα μας. Το πρώτο ερώτημα για εσάς είναι ποιες είναι οι δράσεις που αναλαμβάνει η ελληνική αστυνομία για την οδική ασφάλεια και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Στο πλαίσιο των συστηματικών δράσεων που αναπτύσσει, όπως είπατε και εσείς, διαρκώς η ελληνική αστυνομία, με σκοπό πάντα την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ενημέρωση φυσικά των πολιτών για τις σημαντικότερες αιτίες πρόκλησης αυτών, σε συνεργασία και με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, εγκρίθηκε η προβολή με αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ράδιο Τηλεόρασης 6 τηλεοπτικών κοινωνικών μηνυμάτων με συμβουλές οδικής ασφάλειας για την πρόληψη και αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων. Στα συγκεκριμένα, κύριε Στεργιόπουλε, κοινωνικά μηνύματα. Τα βλέπουμε κιόλας, τα βλέπουμε. Είναι δίπλα μας και παίζουν κανονικά όλα. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και σημαντικό για τους πολίτες, διότι ενημερώνονται για τις επιπτώσεις από την οδήγηση υπό την επίδραση ενοπνεύματος, την υπερβολική ταχύτητα, το αντικανονικό προσπέρασμα, τη μη χρήση ζώνη ασφαλείας και προστατευτικού κράνους, την απόσπαση προσοχής και ιδιαίτερα την αποφυγή χρήσης κινητού τηλεφώνου, τη σωστή χρήση της λωρίδας έκτακτης ανάγκης και γενικότερα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, για τη σημασία των σωστών προτύπων, την ευγένεια και τον πολιτισμό που οφείλουμε να έχουμε κατά την οδήγηση. Σωστά, σωστά. Στο οδικό δίκτυο της περιφέρειάς μας, ποια μέτρα λαμβάνουν οι υπηρεσίες τροχείας και τι οφείλουν να προσέχουν οι πολίτες που θα ταξιδέψουν αυτές τις μέρες που πηγαίνουν έρχονται στο οδικό δίκτυο εθνικό και επαρχιακό για τις διακοπές τους. Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι οι υπηρεσίες τροχέας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το δικό μας δίκτυο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να οδηγούν πάντα με σύνεση και προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της τροχέας. Η ελληνική αστυνομία, να ξέρετε, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα της ασφαλούς οδήγησης και της οδικής ασφάλειας, υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Μάλιστα. Ποιες ειδικότερες συμβουλές θα μπορούσατε να παραθέσετε, κύριε Κουτουλογέννη, έτσι ώστε να μην θρηνήσουμε άλλα τροχαία περιστατικά, ανθρώπινες ζωές το φετινό καλοκαίρι? Κύριε Στεργιόπουλε, εν όψη της κορύφωσης της εξόδου και των μετακινήσεων των εκδρομέων κατά τον τρέχοντα μήνα τον Αύγουστο και ιδιαίτερα την περίοδο του 15 Αύγουστου, είναι χρήσιμο να δώσουμε για ακόμη μια φορά και από το κανάλι σας, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε τέτοια θέματα, χρήσιμες συμβουλές προς τους πολίτες με σκοπό να ταξιδέψουμε με ασφάλεια στους προορισμούς μας και κυρίως να επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια στους τόπους κατοικίας μας. Σωστά, σωστά. Άρα λοιπόν, μαθαίνω και εφαρμόζω τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και τον έλεγχο του οχήματος. Όταν οδηγώ, δεν έχω καταναλώσει ποτέ πνευματόδιποτα. Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας. Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας. Επίσης, πολύ σημαντικό, τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας. Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτη σε μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος. Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα. Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη. Σταματώ στο στόπ και δίνω προτεραιότητα. Πολύ σημαντικό αυτό επίσης, δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ. Έχουμε θρηνήσει πάρα πολλά θύματα όταν δεν έχουμε την προσοχή μας στην οδήγησή μας. Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και γενικά σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων. Εγώ θα ήθελα να μεταφέρω σε εσάς και εσείς με τη σειρά σας στους αστυνομικούς της περιφέρειας τα συγχαρητήρια και τα δικά μας για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν συνολικά. Ξέρω ότι έχουν επιφορτιστεί με πολύ δύσκολο έργο και σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς επίσης και για την τεράστια πραγματικά δράση που αναπτύσσει το σώμα και η περιφέρεια και στην πάταξη της εγκληματικότητας κάθε μορφής. Το βλέπουμε από τα δελτία τύπου παραλαμβάνουμε από εσάς, κύριε Κουτουλογέννη, να μεταφέρετε και εσείς τα καλύτερα και στις υπηρεσίες της περιφέρειας. Θα τα
αναφέρουμε, κύριε Στεργιόπουλε, αυτό που έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία είναι να σας διαβεβαιώσουμε για ακόμη μια φορά ότι η ελληνική αστυνομία είναι πάντα δίπλα στον πολίτη, σε όλα τα προβλήματα του πολίτη. Είμαστε συνεχώς έξω στον δρόμο. Δρούμε με συντονισμένες δράσεις, όπως είπατε, κάθε εγκληματικότητας, αλλά και στην προστάθεια τη μεγάλη για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Και μεταφέρουμε και εμείς τις ευχές και από το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Στερεάς Ελλάδας και από το προσωπικό μας για καλό καλοκαίρι, να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι για όλους τους ταξιδιώτες και να γυρίσουμε, όπως είπαμε, και πάλι όλοι με ασφάλεια στους προορισμούς μας. Και όχι άλλα θύματα στην άσφαλτο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτουλογέννη. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Στεργιόπουλε. Ευχαριστώ.